Μαρίνα Χατζικώστα, έλα Μαρίνα, ο λόγος σε σένα. Η γραβάτα που φόρεσε ο Αλέξης Τσίπρας και δεν μπορούμε να μην το σημειώσουμε αυτό, Πέτρα, μοιάζει πολύ. Έχει το ίδιο ακριβώς χρώμα με αυτή που του χάρισε την προηγούμενη εβδομάδα ο Ζόραν Ζάεφ. Βέβαια, προς το παρόν δεν έχει απαντηθεί το ερώτημα αν είναι η γραβάτα που του χάρισε όντως ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων. Αλλά οι φήμες ήδη δίνουν και παίρνουν. Ας μην ξεχνάμε. Προφανώς. Ας μην ξεχνάμε. Είναι η γραβάτα που βλέπουμε τώρα, την προηγούμενη την είδαμε πριν. Είναι ακριβώς το ίδιο χρώμα. Τώρα, αν είναι μια δεύτερη γραβάτα που έχει ίδια, δεν το ξέρουμε. Θα πρέπει να το απαντήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Δεν ξεχνάμε πάντως ότι, και το υπενθυμίζουν σήμερα, ο Δημήτρης Καμένος μετά τη διαγραφή του από τους ανεξάρτητους Έλληνες, όσο και η Νέα Δημοκρατία, κατηγορούν ανοιχτά τον Αλέξη Τσίπρα ότι το αντάλλαγμα για να φορέσει γραβάτα ήταν να ξεπουλήσει τη Μακεδονία. Με αυτή την κόκκινη γραβάτα, λοιπόν, ανακοίνωση ως νίκη της Ελλάδος. Τη συμφωνία με το Eurogroup, ανακοίνωσε μάλλον ως νίκη της Ελλάδος τη συμφωνία με το Eurogroup και μάλιστα χρησιμοποιώντας και ως παράδειγμα την Κύπρο, είπε πλέον ότι και η Ελλάδα φτάνει στην έξοδο από τα μνημόνια μετά από 8 επίπονα χρόνια. Μετά από 8 χρόνια, λοιπόν, όπως ακριβώς κατάφερε και η Κύπρος τώρα και εμείς υπό Αλέξης Τσίπρας. Οι άλλοι απέτυχαν, είπε, αναφερόμενος στις προηγούμενες ελληνικές κυβερνήσεις. Ενώ εμείς πετύχαμε και πλέον η Ελλάδα γυρίζει οριστικά σελίδα και αποφασίζει μόνη της για το μέλλον, αρκεί όμως να κρατά σε καλά επίπεδα τα δημοσιονομικά της. Πανηγυρικά ανακοίνωσε πως πλησιάζει έξοδος και πως το χρέος καθίσταται βιώσιμο. Ουσιαστικά αυτή είναι η απόφαση. Ανακοίνωσε μειώσεις φόρων το 2019, αλλά και υποστήριξη του κοινωνικού κράτους και της πρόνοιας. Αν και οι μάχες που απομένουν, είπε, είναι ακόμη πολλές, κυρίως όμως θα δοθούν στο εσωτερικό και θα είναι κυρίως εναντίον της διαφθοράς, είπε, κοιτώντας και πάλι τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Ναι. Η αξιωματική για την πολίτευση πάντως έχει αντίθετη άποψη. Δεν πανηγυρίζει. Για όλα αυτά. Η Νέα Δημοκρατία ανακοίνωσε πως ναι, μεν η συμφωνία του Eurogroup είναι ιστορική, ωστόσο σημειώνει ότι το δυστύχημα είναι, με βάση αυτή τη συμφωνία, ότι οι Έλληνες θα πληρώνουν ακόμη για αρκετά χρόνια τους πειραματισμούς και την καταστροφή των ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ στην οικονομία. Και πως η συμφωνία είναι απλώς δεκαετής επιμήκυνση, υπενθυμίζοντας ότι αντίστοιχη επιμήκυνση είχε πετύχει άλλωστε το 2012 και η κυβέρνηση Παπαδήμου Σαμαρά. Και τότε υπενθύμισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας μιλούσε για ένα μακρύτερο σκηνή για να κρεμαστούμε. Ενώ φωνές από την αντιπολίτευση, η Πέτρα, σχολιάζουν πως μετά την υπογραφή στις πρέσπες η εξέλιξη είναι αναμενόμενη. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε.